συγκεκριμένα είναι επαρκής αυτές οι αναφορές. Εγώ θα ήθελα να δώσω... Θα ήθελα να δώσω απάντηση σε ορισμένα πράγματα που είναι σκοτεινά και που πολλές φορές στη δημόσια συζήτηση δεν τίθεται. Θα καταλάβετε τους λόγους αμέσως. Γιατί τα γεγονότα είναι αυτά που αναπτύχθηκαν πριν. Χρειάζεται όμως, για να μπορέσουμε να έχουμε μια άποψη, να έχουμε και τις ερμηνείες των γεγονότων. Δηλαδή να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε και να συγκρίνουμε πρακτικές και καταστάσεις για να καταλάβουμε γιατί έγιναν αυτά που έγιναν. Ένα ζήτημα. Μέχρι και το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ήταν αδιαμφισβήτητη αρχή ότι όταν τελειώνει ένας πόλεμος, στη συνθήκη ειρήνης που υπογράφεται, δεν ξέρω αν έχει τύχει κάποιος από εσάς να πάρει στα χέρια του ένα κείμενο συνθήκης ειρήνης μετά από πόλεμο, να λύνονται διάφορες εκκρεμότητες. Συνήθως στις συνθήκες υπάρχει το αρχικό κομμάτι, αυτό που συνήθως ασχολούμαστε, οι λεγόμενοι πολιτικοί όροι, οι οποίοι ορίζουν τι μετακινήσεις εδαφικές θα γίνουν, ποια εδάφη θα περάσουν στο κράτος που νίκησε κτλ. Εκτός από αυτούς τους όρους όμως, υπήρχαν και άλλα κεφάλαια, υπάρχουν και άλλα κεφάλαια στις συνθήκες, τα οποία ρυθμίζουν τις οικονομικές διεκδικήσεις μεταξύ των κρατών των εμπολέμων, αλλά και των τρίτων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Με τη συνθήκη της Λοζάνης του 1923, φυσικά η εδαφική διεκδίκηση που ανάγεται στους Βαλκανικούς πολέμους και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και οριστικοποιείται ότι στην Ελλάδα περνάνε τα νησιά του Αιγαίου, Μακεδονία ή Δυτική Θράκη. Αυτό είναι η πολιτική όρη της συνθήκης. Παρακάτω, υπάρχει, επειδή στη συνθήκη αυτή συμβάλλονται όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, ως εμπόλεμα κράτη με την Τουρκία, και επειδή η Ελλάδα έχει το βάρος της ήττας στη Μικρά Ασία, επιβάλλεται στην Ελλάδα να πληρώσει ένα μέρος του Οθωμανικού δημόσιου χρέους, που υποτίθεται ότι αντιστοιχεί σε αυτές τις περιοχές. Σημειώνω για να συνεννοηθούμε για να καταλάβετε τη σημασία που έχει αυτό. Υπάρχουν δάνεια που έριξαν τη δεκαετία του 90 από τη συνθήκη αυτή. Λοιπόν, πάντα στις συνθήκες υπήρχε αυτή η αρχή, ότι ο χαμένος πληρώνει. Υπήρξε όμως ένα ιστορικό γεγονός. Το 1918 οι Γάλλοι κυρίως τραπεζίτες, αλλά και οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί, επέβαλαν στην ηττημένη Γερμανία πολύ επαχθείς όρους αποζημιώσεων. Υπήρξε μια προφητική διαμαρτυρία ενός από τους ηγέτες της αγγλικής αντιπροσωπείας, ο οποίος αργότερα έγινε πολύ διάσημος οικονομολόγος, του John Maynard Keynes, ο οποίος μάλιστα έγραψε και ένα βιβλίο το 1919 λέγοντας με τον τίτλο «Οι οικονομικές συνέπειες της ειρήνης». Έχει μεταφραστεί πρόσφατα και στα ελληνικά. Μέσα σε αυτό το βιβλίο ο Keynes έλεγε το εξής, ότι με τους δυσβάστακτους οικονομικούς όρους που επιβάλαμε στον ηττημένο, μπορεί να έχουμε ρεβασιστικό κίνημα. Και αυτό σε ένα βαθμό επαληθεύτηκε. Δηλαδή η χιτλερική προπαγάνδα μέσα στη Γερμανία αξιοποίησε αυτούς τους όρους για να μπορέσει να επικρατήσει μέσα στη Γερμανία και να εξαπολύσει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Γι' αυτό το λόγο οι δυτικοί σύμμαχοι είχαν αυτή την ήπια, ας το πούμε έτσι, συμπεριφορά σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Ασφαλώς και με την καθοριστική συμβολή του ότι η Αμερική φοβόταν τότε το κομμουνιστικό κίνδυνο και ήθελε να φτιάξει να ανορθώσει γρήγορα οικονομικά τη Γερμανία ώστε να ανοίξει προγεφύρωμα απέναντι στη Σοβιετική Ένωση και τους συμμάχους της. Αυτό το πλήρωσε όμως η Ελλάδα. Και εκτός αυτού, η Ελλάδα έχει και άλλο θέμα. Έχουν ήδη αποκαλυφθεί. Θα σας αναφέρω 2-3 περιπτώσεις. Υπήρξε ένα ιστορικό στέλεχος του ελληνικού πολιτικού συστήματος, ηγετικό στέλεχος της Ένωσης Κέντρου, που πέρασε στους αποστάτες και αργότερα είναι υπουργός εξωτερικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Της κυβέρνησης που το 1991 έπρεπε να θέσει το θέμα. Ο κύριος Παπακοσταντίνου. Η οικογένεια Παπακοσταντίνου, με υποστήριξη των Γερμανών, έφτιαξε εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής στην Πτολεμαΐδα. Αυτά τα εργοστάσια τα αγόρασε αργότερα σε υπερτιμημένη, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής εκείνης, τιμή, η ΔΕΗ. Αυτοί οι άνθρωποι έπαιζαν πολιτικό ρόλο.
Υπήρξε ένας άλλος επιχειρηματίας, ο κύριος Πικράμενος. Ο γιος του σπούδασε στη Γερμανία με υποτροφία του γερμανικού κράτους μετά τον πόλεμο και έγινε πρόεδρος, ο ανιψιός του, και έγινε πρόεδρος Συμβουλή Επικρατείας. Και πρωθυπουργός υπηρεσιακός. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο ελληνικό κράτος που έχουν δεσμούς με το βαθύ γερμανικό κράτος. Με αυτό που ορισμένοι, με βάση την ιδεολογική μας άποψη, ονομάζουμε γερμανικό υπεριαλισμό. Οι δεσμοί αυτοί πάνε πολύ πίσω. Αποκαλύφθηκε πρόσφατα σε έρευνες του καθηγητή Κωστίν, για να μην γίνει καμία παρεξήγηση από την άποψη των πολιτικών πεπιθήσεων, ο καθηγητής Κωστίν είναι μάλλον στο δεξιό φάσμα, δεν είναι. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πάντως αποκάλυψε με βάση γερμανικά αρχεία ότι το 1915 και 16 η επακεφαλής του ελληνικού γενικού επιτελείου Βίκτορας Δούσμανης και Ιωάννης Μεταξάς, ο γνωστός Μεταξάς, διοχέτευαν στους Γερμανούς τα ερωτήματα που τους έκανε ο πρωθυπουργός Βενιζέλος για να γνωμοδοτήσουν ως προς στρατιωτικές πλευρές των διαπραγματεύσεων που έκανε. Υπάρχουν δηλαδή υπόγειες διασυνδέσεις ανώτατων στελεχών του ελληνικού κράτους διαχρονικά με το γερμανικό κράτος. Και αυτό έπαιξε τον ρόλο. Ένα δεύτερο. Η πολιτική τακτική των Γερμανών. Οι Γερμανοί έχουν πολιτική τακτική. Ακούστηκε πριν κάτι που τιμά τον άνθρωπο, η αναγνώριση του ηθικού χρέους, αλλά εδώ μιλάμε για την νομική υποχρέωση. Είναι άλλο πράγμα, ηθικά χρωστάω. Θα σας πω, εμείς οι νομικοί έχουμε μια διάκριση ανάμεσα σε αξιώσεις. Υπάρχουν ή ενοχές, δηλαδή αξιώσεις που μπορεί να πας στο δικαστήριο και να ζητήσεις τα λεφτά, και υπάρχουν και οι ατελείς ενοχές, δηλαδή εκεί που αν τα πάρεις τα λεφτά, καλώς τα πήρες, αλλά δεν μπορείς να τα διεκδικήσεις δικαστικά. Οι Γερμανοί στρίβουν δια του αραβόνους. Λένε ότι χρωστάνε ηθικά για να μην αναγνωρίζουν ότι χρωστάνε νομικά. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουν πληρώνουν. Η υποχρέωση που έχει η Γερμανία να αποζημιώσει τα θύματα είναι νομική υποχρέωση. Δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση. Και αυτό αποκαλύπτεται από πολλούς παράγοντες. Τι ακριβώς έγινε στην υπόθεση του διστόμου? Εκδόθηκε απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Λιβαδιάς. Οι Γερμανοί επικαλέστηκαν στον Άριο Πάγο, δεν έκαναν έφεση, έκαναν κατευθείαν ανέρεση. Το ζήτημα της ετεροδικίας. Ο Άριος Πάγος απάντησε και συνέτριψε το επιχείρημα της ετεροδικίας με νομικά μέσα. Ποια ήταν η μεθόδευση που έγινε? Η μεθόδευση ήταν στο ζήτημα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Υπάρχει μια διάταξη που λέει ότι όταν πας να κάνεις κατάσχεση, όταν κάνεις κατάσχεση κατά ξένου κράτους, πρέπει να δώσει άδεια υπουργός δικαιοσύνης. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Η τακτική που είχαν οι κυβερνήσεις οι ελληνικές, εκτός από μία συγκεκριμένη, ήταν η εξής. Όταν έκανε ο κ. Σταμούλης, ο Μακαρίτης ο Σταμούλης, το αίτημα, οι υπουργοί δεν απαντάγουν. Δεν δίναν την άδεια. Αλλά δεν την απέρριπταν. Υπήρξε υπουργός, ο οποίος απέρριψε το αίτημα. Ο κύριος Σταθόπουλος. Ο κύριος Σταθόπουλος είναι γνωστό ότι έχει δεσμούς με το γερμανικό κράτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και πρωθυπουργός ήταν ο κύριος Σιμίτης, του οποίου ο αδερφός συμμετείχε στο Συμβούλιο που διοικεί τις Γερμανικές Μυστικές Υπηρεσίες. Στην Ελλάδα η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει διοικητή που ορίζεται από τον Πρωθυπουργό. Στη Γερμανία υπάρχει ένα Συμβούλιο. Στο Συμβούλιο αυτό συμμετέχει ο αδερφός Σιμίτης. Συμμετείχε ρηκτός, είναι δημοσιευμένο και αναμφισβήτητο. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που έχουν δεσμούς λοιπόν με το γερμανικό κράτος και που επηρεάζουν το ελληνικό, έφτιαξαν αυτή την κατάσταση. Τώρα, θα το πούμε πρωτοσία? Δεν ξέρω, εγώ δεν το λέω πρωτοσία. Ο καθένας μπορεί να το πει όπως νομίζει. Αλλά μιλούμε για τα περιστατικά. Δεν είναι τυχαίο ότι τόσα χρόνια δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Και δεν είναι τυχαίο ότι ένας πολιτικός ηγέτης αυτής της χώρας έθεσε το θέμα στο Σόιμπλε. Το όνομά του είναι Αλέξης Τσίπρας και συγχωρήστε μου, μην το θεωρήσετε αυτό κομματική ηγέση. Θα ήταν πολύ χρήσιμο, πολύ σωστό, πολύ ωφέλιμο, πολύ πατριωτικό να το θέσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Εγώ προσωπικά τους περιμένω. Λοιπόν, κάτι ακόμη. Το 2010 υπογράφηκε μια δανειακή σύμβαση της Ελλάδας. Η ελληνική δημοκρατία δανείστηκε από τους φίλους και εταίρους. Εάν διαβάσετε τη σύμβαση, υπάρχουν δύο πονηρά σημεία, λέω εγώ.
προσωπική μου χρήση, χρεώστε μου ότι δεν είναι ανάμεσα στους δανειστές το γερμανικό κράτος. Είναι μια τραπεζική εταιρεία αποκλειστικών συμφερόντων του γερμανικού κράτους. Για πρόσθετη διασφάλιση του γερμανικού κράτους υπάρχει μια ρήτρα μέσα ότι απαγορεύεται ο συμψηφισμός. Το ελληνικό κράτος δεν έχει απέτηση από κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος συμβαλόμενο παρά μόνο από το γερμανικό. Επομένως, δεν είναι τρελή υπόθεση να πούμε ότι αυτό έγινε για να αποκλειστεί συμψηφισμός των αξιώσεων της Ελλάδας με αυτές, των αξιώσεων της Γερμανίας από τα δάνεια που έχει πάρει η Ελλάδα με αυτές τις αξιώσεις που συζητούμε. Ήταν υπουργός οικονομικών. Υπουργός οικονομικών ήταν ο κύριος, όχι, ο ανιψιός Κωνσταντίνου. Μερικοί άνθρωποι γυρίζουν γύρω-γύρω. Και είναι την κρίσιμη ώρα στο κρίσιμο πόστο. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ένα βαθύ πρόβλημα, το πρόβλημα που παλιότερα λέγαμε πρόβλημα της εξάρτησης, το πρόβλημα του πραγματικού πατριωτισμού, που δεν είναι κουβέντες του αέρα, ούτε λόγια, ούτε δήθεν ιδέες, πολύ περισσότερο τα συνδέονται με πρακτικές τις οποίες δίδαξαν οι Γερμανοί κατακτητές της χώρας μας. Ένα τελευταίο και τελειώνω με αυτό. Υπάρχει αυτό το περίφημο επιχείρημα ότι σκότωσαν στα Καλάβρητα διότι ο Ελλάς έφαγε κάτι Γερμανούς. Αυτό το επιχείρημα δεν είναι καινούργιο. Το επιχείρημα αυτό, για πρώτη φορά Έλληνας πολιτικός που το ανέφερε δημόσια, ήταν ο Παναγιώτης Κανελόπουλος το 1959. Υπήρξε τότε ένας αγωνιστής της αριστεράς που του απάντησε τα Ξερονήσια με ανοιχτή επιστολή στην Αυγή. Κρατούμενος, ο Περικλής Ροδάκης, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια έγραψε και ένα βιβλίο με τίτλο «Καλάβρητα», θα το ξέρει ο Δήμαρχος. Εκεί πια απέδειξε και εμπειρικά, στην ανοιχτή επιστολή το είχε θέσει ο ζήτημα, ότι αυτό είναι παραμύθι. Οι καταστροφές δεν έγιναν για λόγους αντιπίνων. Υπήρχε εντολή από το Γερμανικό Γενικό Επιτελείο να σαρωθεί η ορεινή ζώνη της Ελλάδας. Η ορεινή ζώνη της Ελλάδας για τα στρατεύματα κατοχής δεν είχε στρατιωτικό ενδιαφέρον. Διότι η αποστολή του Γερμανικού στρατού στην Ελλάδα ήταν να φρουρεί τις σιδηροδρομικές δραμές και τις οδικούς άξονες. Όμως, η ορεινή ζώνη της Ελλάδας τότε είχε μεγάλη κοινωνική συνοχή. Δεν είχαν διεισδύσει οι καπιταλιστές. Δεν είναι τυχαίο. Κοιτάξτε πού είναι τα κατεστραμμένα χωριά. Είναι όλα στην ορεινή ζώνη. Είναι εκεί που υπήρχε μεγάλο κίνημα εθνικής αντίστασης, εκεί που υπήρχε λαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση, εκεί που ήταν οι περιοχές οι ανταρτομάνες. Υπήρχε πολιτική στόχευση του γερμανικού στρατού να καταστρέψει αυτά τα χωριά και τις κομοπόλεις που κατέστρεψε και τα επεισόδια με τον Ελλάς ήταν προσχήματα. Ο σχεδιασμός υπήρχε. Οι καταστροφές θα είχαν γίνει και αποκαλύφθηκε και έγγραφο στο βιβλίο του Ροδάκη περιλαμβάνεται. Το έγγραφο που είχαν στείλει από τη Γερμανία. Ασφαλώς το γερμανικό επιτελείο δεν είπε καταστρέψει τα χωριά διότι σκοτώσαν οι αντάρτες τρεις Γερμανούς στα Καλάβρητα. Η εντολή αφορούσε όλη την Ελλάδα. Και αυτή η εντολή υλοποιήθηκε με πρόσχημα τις συμπλοκές μονάδας και τις συγκρούσεις. Λοιπόν, το να λέμε ή να αποδεχόμαστε ότι αυτά ήταν αντίπεινα και ακόμα και να το συζητούμε είναι λάθος. Τελείωσα, σας ευχαριστώ. Η συζήτηση που έγινε από όσο γνωρίζετε τώρα δόθηκαν αρκετά ιστορικά και πολιτικά στοιχεία γύρω από αυτή τη μεγάλη υπόθεση των αποζημιώσεων των Γερμανικών σε σχέση και με τις καταστροφές που έγιναν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και το καθηγητικό δάνειο και τους κλεμμένους αρχαιολογικούς θησαυρούς και όλα αυτά που διεκδικεί το Εθνικό Συμβούλιο και τα μαρτυρικά χωριά που έχουν συνασπιστεί για να διεκδικήσουν αυτές τις αποζημιώσεις. Βέβαια, έχουμε βέβαια και ηθική και πολιτική υποχρέωση να τα διεκδικήσουμε όλα αυτά καταρχήν για τους ανθρώπους που έδωσαν τη ζωή τους, το αίμα τους, σε αυτό το πόλεμο, το καταστροφικό, το φασιστικό, που ο ελληνικός λαός ευτυχώς όρθισε το ανάστημά του και είχε βέβαια όλες αυτές τις συνέπειες, αλλά έδειξε και στην ανθρωπότητα ότι η ελευθερία δεν κερδίζεται να καθόμαστε και να περιμένουμε στη γωνία να μας τη δώσουν άλλοι. Πρέπει να ματώσουμε, να αντισταθούμε, να αγωνιστούμε, εναντί οποιοδήποτε εχθρού για να την αποκτήσουμε.
Βγαίνουν βέβαια και αρκετά πολιτικά συμπεράσματα γιατί μέχρι σήμερα καρκινοβατεί αυτή η υπόθεση και δεν έχουν ικανοποιηθεί τα δίκαια ελληνικά αιτήματα. Εδώ πρέπει να αποδώσουμε τεράστιες πολιτικές και ηθικές βέβαια ευθύνες στις κατά σειράν ελληνικές κυβερνήσεις που κυβέρνησαν τον τόπο από το 1945 και μετά. Γιατί, όπως ξέρουν, είπατε κι εσείς, υπάρχουν αρκετά στοιχεία, αλλά ακόμα δεν ψάχνετε να τα βρείτε. Αν είναι δυνατόν μια ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, που έχει μια συνέχεια, όπως είπατε, να μην γνωρίζει ακριβώς και τι στοιχεία υπάρχουν για να και νομικά, αλλά κυρίως πολιτικά, να διεκδικήσετε σε προζημιώσεις. Έχει ακόμα μεγάλες ευθύνες, όπως είπατε, η κυβέρνηση τότε του ΠΑΣΟ, με υπουργό τον Σταθόπουλο, που ακύρωσε αυτή την απόφαση του Προεδρικού Λιβαδιάς να διεκδικήσει τις αποζημιώσεις με την δίμευση περιουσιακών στοιχείων του γερμανικού κράτους εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτό το θέμα δεν είναι τωρινό. Μπορεί να αναθερμαίνει τώρα και μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι και ας μην πλειοδοτεί η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτή τάχα τώρα το έφτασα στην επικαιρότητα. Έχουμε από το 1994. Θυμάμαι τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο που είχα διαβάσει πρόσφατα που έθεσε το θέμα εν ώψη της συζήτησης του προπολογισμού στη Βουλή ότι αν δεν διεκδικήσουμε τώρα τις πολεμικές επαναπτώσεις και αποζημιώσεις από τη Γερμανία θα φτάσουμε στο σημείο να πούμε αυτό που είπε και ο Φαρίνος Τερκούπης, δυστυχώς εφτωχεύσαμε. Ακόμα κι άλλες βγήκαν στις ερωτήσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή, αλλά και άλλοι εκόφευαν. Άρα λοιπόν υπάρχουν κι άλλες δυνάμεις που παλεύουν και πάλευαν σε αυτό το ζήτημα το σπουδαίο και σημαντικό. Επιχειρία αυτή ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι μόνο να διεκδικήσουμε σε αυτό το τομέα που είναι σημαντικός. Πρέπει να αναθερμάνουμε την ιστορική μας μνήμη, να δούμε ποια ιδεολογία έφερε αυτές τις καταστροφές στην Ελλάδα και δυστυχώς σήμερα αναβιώνει με το ναζιστικό μόρφωμα που λέγεται Χρυσή Αυγή. Και δυστυχώς για την Εσσηνία που είναι και πολύπαθη, έχουν το θράσος αυτή και ακόμα και οι πολιτικοί μας κάποιοι μηχανισμοί ερετής περιφέρειας και δημοτικών αρχών να δίνουν άδεια σε αυτό το έκτρομα να κάνει φεστιβαλικές εκδηλώσεις για την νεολαία και να γιορτάζει τη μνήμη του Μεταξά στην Καλαμάτα στις 3 και 4 και 5 Αυγούστου. Αυτό πρέπει να καταδικαστεί από όλους τους βασικούς φορείς, από όλους τους ερετούς, από όλα τα δημοτικά συμβούλια και από εσάς, για να μην επιτραπεί σε αυτό το έκτρομα να δηλητηριάζει με το δηλητήριο του φασισμού τη νεολαία μας και τη σύγχρονη κοινωνία σε αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ.